για αρκετές δεκαετίες το πρόσωπο της αναπτυξιακής Ελλάδας. Το πρόσωπο δηλαδή του εξαγωγικού δυναμισμού και της εξωστρέφειας. Όμως στις τελευταίες δεκαετίες, και ενώ η Ελλάδα απολάμβανε μια ευημερία χτισμένη σε πύληνα πόδια, η έκθεση έχασε και αυτή σιγά σιγά τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Έγινε όλο και περισσότερο ο καθρέφτης του κρατισμού που κυριάρχησε. Μετεξελίχθηκε σε ευκαιρία για πρωθυπουργικές εξαγγελίες και για κριτική αντιπολιτευτική. Έγινε έθιμο κάθε πρωθυπουργός από το βήμα αυτό να εξαγγέλει πώς θα μοιράσει στην κοινωνία ένα πλεόνασμα που η οικονομία δεν μπορούσε να παράγει. Πώς θα μοιράσει δηλαδή ιδανικά και επιδοτήσεις. Και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ακούγονταν αιτήματα για ακόμα περισσότερη διανομή ενός πλεονάσματος που δεν υπήρχε. Και να μοιραστούν δηλαδή ακόμα περισσότερα δανεικά σε βάρος των επόμενων, όπως αποδείχθηκε, γενεών. Υπήρξαν βέβαια και φωτεινές εξαιρέσεις σε αυτό το θλιβερό κανόνα. Αλλά όταν κάποιος πρωθυπουργός τολμούσε από το βήμα αυτό να πει την αλήθεια, ότι δεν υπάρχουν άλλα δανεικά για αναδιανομή, τότε κύματα λαϊκισμού ξεσηκώνονταν εναντίον του. Και σχεδόν πάντοτε το πλήρωνε ακριβά πολιτικά. Ξέρετε πολύ καλά τι σας λέω, δεν έχουν άλλωστε περάσει και τόσα χρόνια από τότε. Αλλά τώρα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η οικονομία της μετά από 6 χρόνια ύφεση γυρίζει σελίδα. Και η έκθεση Θεσσαλονίκης γυρίζει και αυτή τη σελίδα. Η ελληνική οικονομία ξαναγίνεται ανταγωνιστική. Και η έκθεση γίνεται ξανά το πρόσωπο αυτού του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω σήμερα. Για την ίδια την έκθεση πρώτα. Ικανοποίησαμε χρόνιο αίτημα της Θεσσαλονίκης και ενοποίησαμε τη ΔΕΘ με τη Χελέξπο. Λύσαμε τα μεταξύ τους προβλήματα και έχουμε τώρα ένα φορέα δυναμικό για παρέμβαση στη διεθνή εκθεσιακή αγορά. Φέτος άλλωστε παρατηρείται η πρώτη αναβάθμιση της έκθεσης με το καινούριο τεράστιο εσωτερικό και διεθνές ενδιαφέρον που μόλις είπε προηγουμένως ο πρόεδρός της. Και αυτό είναι το ξεκίνημα της νέας εποχής. Στη Θεσσαλονίκη κάναμε το μεγάλο βήμα μπροστά με την αναβάθμιση της Αλεξάνδρειας ζώνης καινοτομίας με νέο θεσμικό πλαίσιο και σε λίγες μέρες με νέα διοίκηση. Η καινοτομία θα είναι κινητήρια δύναμη ανάπτυξης από εδώ και μπρος και Θεσσαλονίκη επίκεντρο, κύριε Πρόεδρε, της ελληνικής καινοτομίας. Μεγάλη προτεραιότητά μας ακόμη αναβάθμιση του λιμένα. Σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους αποθηκευτικούς χώρους, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει το επίνιο ολόκληρης της βαλκανικής ενδοχώρας. Ακόμα η πλήρης ανακαίνιση, ουσιαστική αλλά και αισθητική, των 12 πυλών εισόδου της χώρας που περνάνε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και αναβαθμίζονται για να γίνουν εικόνα αντάξια της χώρας μας στον επισκέπτη. Θωρακίζονται επιτέλους με σύγχρονο εξοπλισμό για να ελεγχθεί και το λαθρεμπόριο. Δίνουμε επίσης ειδική έμφαση προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα της Μακεδονίας μας και στη Θράκη, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση οι επιχειρηματίες Βορείου Ελλάδος και άμεση πρόσβαση τα προγράμματά τους στα επιχειρησιακά και στα κοινοτικά προγράμματα. Γι' αυτό και αναστήθηκε πράγματι, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για λόγους εθνικούς αλλά και αναπτυξιακούς. Ανάπτυξη σημαίνει ασφάλεια, σταθερότητα, ευημερία. Αλλά σταθερότητα σημαίνει ότι δεν γίνονται ανεκτές, ούτε προκλήσεις, ούτε αλυτρωτισμοί από γειτονικά κράτη. Εμείς πρώτοι θέλουμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, αλλά την ιστορική ταυτότητα της ελληνικής Μακεδονίας δεν την διαπραγματευόμαστε. Εμείς πρώτοι τους στείλουμε χέρι φιλίας και αναζητούμε κοινή προοπτική ανάπτυξης, αλλά με μονομερείς προκλήσεις. Η φιλία δεν μπορεί να σταθεί και συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει. Το λέω όσο γίνεται πιο απλά και ελπίζω να το καταλάβουν. Τέλος, στον χώρο της Θεσσαλονίκης αναβιώσαμε το έργο του μετρό. Λύνουμε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο, με πιο πρόσφατο το πρόβλημα με τα πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο των εργασιών του μετρό. Ο ρόλος της Μακεδονίας μας και της ακριτικής Θράκης ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Μπορεί να γίνει εφαλτήριο ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια και αυτό θα επιδιώξουμε. Με επιχειρησιακά σχέδια που ήδη καταρτίζουμε και εντάσσουμε στο καινούριο ΕΣΠΑ. Και προσέξτε, με απόλυτη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τα επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδος. Η μάχη για την εξωστρέφεια αρχίζει από εδώ
και πρέπει εδώ να κερδιθεί πριν απ' όλα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα σας μιλήσω για αυτή τη μάχη που δίνουμε για να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα του αύριο. Όχι για το χθες που το αφήνουμε πίσω οριστικά. Ρωτάνε κάποιοι, θα πάρουν τέλος οι ταλαιπωρίες του ελληνικού λαού μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης, ανεργίας και λουκέτων? Απαντώ. Αυτή τη στιγμή όλοι οι διεθνείς οργανισμοί συμφωνούν ότι το 2014 θα είναι έτος ανάκαμψης για την οικονομία μας. Άλλωστε τα σημάδια ότι η Ελλάδα άλλαξε πορεία τον τελευταίο χρόνο το βλέπουν όλοι, ακόμα και πιο σκληροί επικριτές της χώρας μας, όλοι εκτός από κάποιους δικούς μας μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι βέβαιο ότι δεν τα βλέπουν. Βέβαιο είναι ότι δεν θέλουν να τα δουν και δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η χώρα αφήνει πίσω οριστικά το χθες, γιατί οι ίδιοι είναι κολλημένοι στο χθες. Ρωτάνε λοιπόν κάποιοι, αλλάξαμε πράγματι σελίδα? Πριν σας απαντήσω, σας καλώ να αναλογιστείτε. Σκεφτείτε που ήμασταν πέρσι τέτοιο καιρό και που είμαστε σήμερα. Πέρσι περισσότεροι στο εξωτερικό προεξοφλούσαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σήμερα οι ίδιοι προεξοφλούν ακριβώς το αντίθετο. Την έξοδο της Ελλάδας από την ύφεση και τη βέβαιη παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Η Ελλάδα τηρεί πλέον τα συμφωνηθέντα, πιάνει τους στόχους της. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και οι δανειστές. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Άλλωστε, μια νέα μετρολογία δεν την αντέχει πια η οικονομία μας. Αναλογιστείτε και κάτι ακόμα. Πριν ένα χρόνο η Ελλάδα ήταν ακόμα μοναδική πηγή αστάθειας για την Ευρώπη μέσα σε μια λίγο ως πολύ σταθερή περιοχή. Σήμερα τα πράγματα έχουν τελείως αντιστραφεί. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητας μέσα σε μια όλο και πιο ασταθή περιοχή που όλοι γνωρίζουν ότι κινδυνεύει να αναφλεγεί. Η Ελλάδα μπορεί πλέον μαζί με άλλες χώρες όπως η Κύπρος και το Ισραήλ να αποτελέσουν έναν άξονα σταθερότητας και σταθεροποίησης σε ολόκληρη την περιοχή μας. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό αν πέρσι είχαμε βγει από το ευρώ και αν είχαμε γίνει κράτος παρίας. Θα μπορούσαμε να το πούμε αν ήμασταν σήμερα απομονωμένοι από εταίρους και συμμάχους. Πέρσι, φίλες και φίλοι, από το χώρο αυτό, στις σκληρές ώρες που περνούσε η χώρα μας, σας υποσχέθηκα δύο πράγματα. Ότι δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, και ας το ήθελαν τότε πολύ, και ότι θα ξανακάνουμε την Ελλάδα ισχυρή και υπολογίσιμη. Και ας μην το πίστευαν τότε παρά ελάχιστοι. Σήμερα, ένα χρόνο αργότερα, πάλι από αυτόν εδώ το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σας λέω ότι αποτρέψαμε την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη και ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο υπολογίσιμη στην περιοχή της. Και στο μέλλον θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Θα γίνει ακόμα πιο υπολογίσιμη και ακόμα πιο ισχυρή η Ελλάδα. Κάποιοι επιμένουν να ρωτούν τι χειροπιαστό έγινε μέσα στην Ελλάδα και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα έρθει η ανάκαμψη. Πρώτον, ανακεφαλαιοποιήθηκε το τραπεζικό μας σύστημα. Η ελληνική οικονομία σφιχτιά εδώ και 2,5 χρόνια χωρίς τραπεζική ρευστότητα. Ακόμα και βιώσιμες, ανταγωνιστικές, υγιείς επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν. Και αυτό συνέβαλε στο να συνεχιστεί η κρίση αυτή και η ύφεση επί 6 χρόνια. Τώρα αυτό παίρνει τέλος. Με την ανακεφαλαίωση η ρευστότητα θα αρχίσει να επιστρέφει. Και με την αξιολόγηση που τώρα ολοκληρώνεται από την εταιρεία BlackRock, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι πλέον από τα πιο θωρακισμένα της Ευρώπης. Και ακόμα μέχρι τέλος του χρόνου θα εκταμιευθούν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξαγωγικές εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που ήδη εξασφαλίσαμε ως εργαλείο ρευστότητας και ήδη εξασφαλίζουμε κι άλλα. Επίσης, αλλάζουμε τα κριτήρια του Τηρεσία, ώστε να δοθεί νέα ευκαιρία σε εταιρείες που μπήκαν στον Τηρεσία στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές της κρίσης. Ήδη πενταπλασιάζεται το όριο των ακάλυπτων επιταγών που οδηγούν την εταιρεία στον Τηρεσία και μειώνεται στο μισό ο χρόνος αποκλεισμού της. Δεύτερον, επιστρέφουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Επί 4 χρόνια το δημόσιο δεν πλήρωνε τους ιδιώτες, αλλά τους ζητούσε εκείνοι να είναι συνεπείς απέναντί του και να πληρώνουν τη φορολογία τους. Το κράτος χρωστούσε σε ιδιώτες πληρωμές τιμολογίων, προμήθειες οργανισμών, εφάπαξ, επιστροφές φόρων.
Τώρα ξεπληρώνονται μέσα σε ένα χρόνο 8 δισεκατομμύρια περίπου, όσα το κράτος άφησε απλήρωτα μέσα σε 4 χρόνια. Και αυτό δίνει πολύτιμες ανάσες ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τρίτον, εφαρμόζονται σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια. Μεταρρυθμίσεις που σε άλλες χώρες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Σπάνε καρτέλ, ανοίγουν κλειστά επαγγέλματα, σπάει και η γραφειοκρατία καθώς και κυκλώματα διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ψηφίστηκε αληθινά επαναστατικός επενδυτικός νόμος που θεσπίζει μία ενιαία αδειοδοτική αρχή και έτσι παρακάμπτουμε χιλιόμετρα γραφειοκρατίας. Ακόμα υποχρεώνει το κράτος να απαντήσει μέσα σε λίγο χρόνο σε κάθε επένδυση, σε κάθε πρόταση επένδυσης, οποιοδήποτε επενδυτή. Αν δεν το κάνει, τότε η πρόταση θεωρείται ότι εγκρίθηκε και ότι μπορεί η επένδυση να ξεκινήσει. Παραμερίζεται έτσι ένα τεράστιο εμπόριο και εμπόδιο που έδιωχνε επιχειρηματίες, έδιωχνε επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Πήγαμε και ένα βήμα πιο πέρα. Για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας θεσπίζεται μια απλή υπεύθυνη δήλωση και ο έλεγχος θα γίνεται από ειδικές πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που εκείνες θα ελέγχονται από το κράτος. Πέρα από το ξεμπλοκάρισμα των επενδύσεων, αρχίζει να μπαίνει τάξη στα δημόσια νοσοκομεία, όπου το υλικό το πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος 4 και 5 και 6 φορές περισσότερο από ό,τι πλήρωναν τα ξένα νοσοκομεία. Βάλαμε τέλος αυτό. Αρχίζει να μπαίνει τάξη στο σύστημα προμηθειών του δημοσίου. Το πάρτι που γινόταν εκεί το ξέρετε. Τέρμα όλα αυτά. Αρχίζει να μπαίνει τάξη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ανακαλύψαμε και κόψαμε δεκάδες χιλιάδες συντάξεις μαϊμού. Βάλαμε τέλος και στο άλλο πάρτι των επιτίδιων που εισέπραταν προνομιακά επιδόματα για αναπηρίες που δεν υπήρχαν. Ολόκληρες περιοχές της χώρας είχαν γεμίσει από ψευτοτυφλούς που έπαιρναν επιδόματα ενώ έβλεπαν καλύτερα από όλους μας. Τέρμα και αυτά. Και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων βγαίνουν πια σε 5 ή 6 μήνες, όχι σε ένα χρόνο ή παραπάνω. Και από τον πρώτο μήνα παίρνουν τη μισή του σύνταξη μέχρι να γίνει εκαθάριση και να πάρουν και τα υπόλοιπα αναδρομικά. Ήδη πάνω από 7.500 νέοι συνταξιούχοι έχουν αρχίσει να πληρώνονται με αυτό το σύστημα. Μπαίνει τάξη και στη δημόσια ασφάλεια. Σιγά σιγά καθαρίζουν τα κέντρα των πόλεων που είχαν καταληφθεί από λαθρομετανάστες. Είχαμε και τους πρώτους μαζικούς επαναπατρισμούς. Για πρώτη φορά εδώ και καιρό συμπληρώσαμε ένα χρόνο, στη διάρκεια του οποίου αυτοί που μπήκαν λαθρέα στη χώρα μας είναι πολύ λιγότεροι από εκείνους που έφυγαν οριστικά. Αντιστρέψαμε την τάση. Αλλά και εδώ μένουν πολλά να γίνουν. Θέλω όμως να συγχαρώ και την αστυνομία και το λιμενικό μας σώμα για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν λιγότερα χρήματα από ό,τι στο παρελθόν και όμως κάνουν στο ακέραιο το καθήκον τους. Τους οφείλουμε πολλά και η πολιτεία δεν θα είναι αγνώμων απέναντί τους. Ακόμα όπως τελειώνει το παρεμπόριο, έτσι τελειώνει και το λαθρεμπόριο της μίζας για τους χιλιάδες μικροπολιτές από αρπακτικά που δυστυχώς υπάρχουν σε πολλούς δήμους. Και ήδη έδωσε εντολή χθες στον Υπουργό των Εσωτερικών και ξεκίνησε η διαδικασία δίωξης τέτοιων ανθρώπων. Μπαίνει τάξη και στο φορολογικό σύστημα. Για πρώτη φορά οδηγούμαστε σε φορολογία απλή και δίκαιη με διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε. Πρέπει να πω ότι φέτος είναι η πιο δύσκολη χρονιά για όλους. Οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους. Όμως αυτό θα είναι μόνο για φέτος. Γιατί μέσα στο 2013 καλούνται όλοι να πληρώσουν υπόλοιπα φόρων από τα 3 τελευταία χρόνια. Και αυτό τους έχει προφανώς επιβαρύνει πάρα πολύ. Δημιουργήσαμε όλες τις δυνατές διευκολύνσεις, βάλαμε πολλές δόσεις. Αλλά γνωρίζουμε ότι η επιβάρυνση είναι δυσβάστακτη. Όμως είναι μόνο για φέτος να τελειώνουμε. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι πολύ πιο λογικά ποσά. Και όσο πηγαίνουν καλά τα έσοδα και πιάνουμε τους στόχους, τόσο θα μειώνονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Στόχος μας είναι και παραμένει να πληρώνουν όλοι από λίγα και ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Όχι να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα οι ισχυροί. Και να ελαφρύνουμε τελικά την επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, που είναι η ατμομηχανή πραγματικά της οικονομίας και η ραχοκουκαλιά και της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Πρόθεσή μου, το ξέρετε, είναι και παραμένει ο ενιαίος συντελεστής φόρου επιχειρήσεων στο 15%.
Αυτό θα το πετύχουμε μόλις σταθεροποιήσουμε τα πρωτογενή μας πλεονάσματα. Το ΦΠΑ χαμηλότερο από το σημερινό για τα περισσότερα είδη. Άλλωστε το ξέρετε, κάναμε ήδη το πρώτο βήμα με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13. Αυτό έδωσε ανάσες σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίους. Έσωσε θέσεις εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις μείωσε και τις τιμές και φέρνει άνοδο των φορολογικών εισπράξεων, γιατί εντάθηκαν στο μεταξύ οι έλεγχοι. Για πρώτη φορά η φοροδιαφυγή αρχίζει να χτυπιέται αποφασιστικά και να υποχωρεί. Έχουμε πολύ δρόμο, ναι, αλλά έχουμε και τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα. Και μόνον έτσι θα μειώσουμε τελικά και τη συνολική επιβάρυνση. Γιατί όποιος κλέβει το κράτος, κλέβει το διπλανό του. Και όποιος κλέβει το κράτος, εμποδίζει να μειωθεί η επιβάρυνση όλων. Το επόμενο χειροπιαστό επίτευγμα είναι ότι για πρώτη φορά, και παρακαλώ να δώσετε προσοχή σε αυτό, πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Καλύπτουμε μόνοι μας τις τρέχουσες του έτους ανάγκες του προϋπολογισμού, πέρα από τους τόκους και τα χρεολύσια, χωρίς να ζητάμε πρόσθετα δανεικά. Σταματάει η Ελλάδα να βγαίνει για νέα δανεικά για να καλύψει τις ανάγκες του καινούργιου χρόνου. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει ότι στέκεται η χώρα στα πόδια της. Σημαίνει ότι μετά το τέλος του χρόνου θα πετύχουμε νέα ελάφρυνση του χρέους, όπως έχουν δεσμευτεί οι δανειστές μας. Πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει ότι η Ελλάδα όχι απλώς πιάνει τους στόχους της, αλλά και τους ξεπερνάει. Και είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να βγούμε από τη μνημονιακή πολιτική. Πρωτογενές πλεώνασμα όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. Αυτό το συμφωνήσαμε και αυτό θα το κάνουμε από τις αρχές του 2014. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους, προτεραιότητα να δώσουμε μια ανακούφιση στους ένστολους, χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Εξαρτάται από το πόσο θα είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Ξέρουμε όμως ότι θα υπάρξει. Και είμαστε αποφασισμένοι να το χρησιμοποιήσουμε για να ανακουφίσουμε την κοινωνία. Ρωτούν κάποιοι, πόσο πιθανό είναι να υπάρχει πράγματι πρωτογενές πλεώνασμα φέτος? Απαντώ. Φέτος το επτάμηνο είχαμε ήδη πρωτογενές πλεώνασμα 1,1 δισεκατομμύριο. Χωρίς να υπολογίζω τις επιστροφές τόκων από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες. Και ακόμα δεν έχουν μπει τα αποτελέσματα του Αυγούστου που φαίνονται ήδη πολύ ενθαρρυντικά λόγω των αυξημένων εσόδων από τον τουρισμό. Με ρώτησαν προχθές δύο νέα παλικάρια. Πρόεδρε, πλησιάζει επιτέλους η ανάκαμψη? Τους απαντώ από εδώ δημόσια. Ήδη η ύφεση φέτος θα είναι μικρότερη από όσο την υπελόγιζαν. Η ίδια η Ελστάτ επισήμως ανακοίνωσε χθες ότι το δεύτερο τρίμηνο η ύφεση ήταν 3,8 και όχι 4,6 όπως είχαν προβλέψει. Προσέξτε, φέτος είναι η πρώτη φορά που στα μέσα της χρονιάς η ύφεση επίσημα εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη από εκείνη που είχαν αρχικά υπολογίσει. Ενώ μέχρι τώρα συνέβαινε πάντα το αντίθετο. Και αυτό δείχνει ότι η τάση της οικονομίας μας γυρίζει προς τα πάνω. Από χθες το επισημαίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και ο παγκόσμιος τύπος. Και ακόμα ο δείκτης μεταποίησης ανεβαίνει για έκτο συνεχή μήνα. Ήδη πλησιάζει επίπεδα που δείχνουν ότι σταματάει η ύφεση. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε και ότι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αρχίζουν να εξισορροπούν ή να ξεπερνούν όσες χάνονται. Η επιβράδυνση της ανεργίας έχει ήδη καταγραφεί. Οι μετρήσεις που έχουμε σε πραγματικό χρόνο δείχνουν ότι η τάση αυτή πράγματι αντιστρέφεται. Επιπλέον, ο τουρισμός σημειώνει φέτος άνοδο ρεκόρ. Υπολογίζεται ότι οι αφήξεις θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 18 εκατομμύρια. Πρώτη φορά τόσοι τουρίστες στην Ελλάδα. Υπολογίζεται επίσης ότι πάνω από 11 δισεκατομμύρια θα είναι τα άμεσα έσοδα από τον τουρισμό φέτος και πάνω από 30 τα έμεσα, με σοβαρές ενδείξεις μάλιστα ότι θα υπάρξει μια πρωτόγνωρη επέκταση της τουριστικής περίοδου. Τέτοια επίπεδα δεν είχαν προϋπολογιστεί στις αρχές της χρονιάς και δεν έχουν ποτέ συμβεί ξανά στην πατρίδα μας. Και ακόμα τα μεγάλα έργα που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια,
έστησαν ξανά τα εργοτάξιά τους και ανεβάζουν στροφές. Πράγμα που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, εισόδημα και έσοδα. Τέλος, για πρώτη φορά εδώ και καιρό, έχουμε και τις πρώτες εμπορικές τράπεζες να ανακοινώνουν χαμηλότερα επιτόκια χορηγήσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην επιστροφή ρευστότητας σε μια άνυδρη αγορά. Στο τέλος του χρόνου, η Ελλάδα, είμαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί με πρωτογενές πλεόνασμα και με την οικονομία να ανεβάζει συνεχώς τροφές και να βγαίνει από την ύφεση. Θα σας πω και μια προσωπική εμπειρία. Πριν από λίγο καιρό, ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε παρουσία μου στο Ελσίνκι ότι πριν από 20 χρόνια, όταν η χώρα του περνούσε αντίστοιχη δοκιμασία όπως σήμερα η Ελλάδα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τότε φοιτητής, κατάλαβε πως άρχισε δική τους ανάκαμψη. Πότε? Όταν ανακοινώθηκε η πρώτη μεγάλη παραγγελία που έγινε στα ναυπηγεία της Φιλανδίας. Εμείς έχουμε πολλαπλές τέτοιες ενδείξεις. Δεκάδες μεγάλες ξένες επιχειρήσεις έχουν εκφράσει ενδιαφέρον επενδυτικό για την Ελλάδα μόνο τους τελευταίους μήνες. Οι εκπρόσωποι ή οι διοικήσεις μερικών από αυτές ζήτησαν να με δουν και τους δέχτηκα όλους. Μόνο τελευταία δέχτηκα προέδρους κολοσσών όπως η Philip Morris, η Nestlé, η Procter & Gamble και η BIC. Αρκετές ανακοίνωσαν ήδη επενδύσεις. Άλλες εξετάζουν διάφορα επενδυτικά σχέδια, αναφέρω μόνο ενδεικτικά τα σημαντικότερα της IBM, της SAP, της Hewlett Packard, της Huawei, της Κινέζικης, της ZTE και της Nokia. Άλλες δημιουργούν ή μεταφέρουν ερευνητικά κέντρα στη χώρα μας. Άλλες ξεκινούν πιλωτικά προγράμματα εργασιών και διαμετακομιστικών κόμβων. Άλλες ξεκινούν συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια. Άλλες ξεκινούν νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Ενώ μεγάλοι ξένοι κολοσσοί όπως η Samsung και η Citrix εξαγόρασαν ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις. Εξαγορές και επενδύσεις από ξένους ομίλους σε ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας πλησιάζουν τα 700 εκατομμύρια μόνο φέτος. Και ακόμα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν και αυτές επενδυτικά προγράμματα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2013 είχαμε αύξηση των ελληνικών επενδυτικών προτάσεων κατά 40%. Και τέλος, κερδίσαμε τον TAP, τον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το Αζερβαϊτζάν με την Νότια Ευρώπη και την Ιταλία, περνώντας κυρίως από τη χώρα μας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση υποδομής που έγινε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη και βάζει για καλά την Ελλάδα στην γεωπολιτική των αγωγών και θα δημιουργήσει πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας, χώρια, τα άμεσα έσοδα και τα έμεσα για το δημόσιο. Ο αντίστοιχος καλός ιονός της ανάκαμψης, ό,τι ήταν για τον Φιλανδό Πρωθυπουργό η πρώτη παραγγελία στα ναυπηγεία τους, είναι για μένα η αναγγελία του ΤΑΠ. Γιατί πάνω απ' όλα, αυτή τη στιγμή αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Και ρωτάω, θα κερδίζαμε αυτό το τεράστιο επενδυτικό σχέδιο και μάλιστα με σκληρότατο ανταγωνισμό από άλλες χώρες της Ευρώπης, αν δεν είχε αποκατασταθεί εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας? Ρωτούν κάποιοι, θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η ανάκαμψη ή κάνουμε κάτι από τώρα για να ανακουφίσουμε εκείνους που υποφέρουν? Απαντώ, κάνουμε πολλά για να δώσουμε ανακούφιση από τώρα. Αναφέρω μόνο δύο από δεκάδες προγράμματα. Την επιδότηση 45.000 νέων που πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας. Θα μπορούν να δουλέψουν σε επιχειρήσεις για να αποκτήσουν εμπειρία για 5 μήνες. Με την αμοιβή της μαθητείας τους πληρωμένη από ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ψάξαμε, τα βρήκαμε και ήδη δουλεύουν. Και εφόσον προσληφθούν, θα καλύπτονται οι εργοδοτικές τους εισφορές για τον επόμενο χρόνο. Και την επόμενη χρονιά, το 2014, το πρόγραμμα αυτό, που ήδη επαναλαμβάνω σημειών επιτυχία, θα επαναληφθεί για 75.000 νέους. Και ακόμα, απορροφήσαμε ήδη το 2013 γύρω στις 50.000 ανέργους σε κοινοφελή εργασία από οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί το 2014 για άλλους αντίστοιχους 50.000. Και για πρώτη φορά ακόμα, δίνουμε στοιχειώδη ασφάλιση σε αυτοαπασχολούμενους που έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους και έμειναν ανασφάλιστοι και σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα θα καλύψει τις βασικές ανάγκες δεκάδων χιλιάδων, αλλά θα επεκταθεί και με το νέο ΕΣΠΑ και θα καλύψει και περισσότερες ανάγκες ασφαλιστικής περίθαλψης. Δεν καθόμαστε λοιπόν με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε την ανάκαμψη. Δουλεύουμε για να έρθει όσο γίνεται γρηγορότερα, αλλά ενισχύουμε παράλληλα και το δίχτυ κοινωνικής προστασίας από σήμερα όπου μπορούμε. Μας λένε ύστερα κάποιοι, και με το χρέος μας τι γίνεται? Το χρέος μας, φίλες και φίλοι, είχε εκτοξευθεί
όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες που χρεοκοπούν, και καταφέραμε όχι μόνο να το συγκρατήσουμε, αλλά και να μειώσουμε το κόστος εξυπηρέτησής του, δηλαδή τους τόκους. Ξέρετε πόσο πληρώναμε τόκους την προηγούμενη δεκαετία? 10 δισεκατομμύρια κατά μέσον όρο. Ξέρετε πόσο πληρώναμε το 2009? Γύρω στα 13 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο θα πληρώναμε τώρα, αν δεν είχε μεσολαβήσει το κούρεμα? Από 13 κοντά στα 29 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πώς θα πληρώσουμε φέτος? Γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό θα πέσει κι άλλο τα επόμενα χρόνια. Γιατί? Διότι όχι μόνο κόψαμε χρέος, αλλά μας μείωσαν και τα επιτόκια για το χρέος που παρέμεινε. Ξέρετε πόσο χρέος κόψαμε ήδη? Πάνω από 125 δισεκατομμύρια. Και με την αναστολή πληρωμής τόκων και χρεολυσίων που υπογράψαμε πέρσι τον Νοέμβριο, η συνολική περικοπή χρέους φτάνει ονομαστικά τα 145 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους που έχει γίνει οπουδήποτε στον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Και το πιο σημαντικό, χωρίς να μεσολαβήσει χρεοκοπία. Στο χείλος είχαμε φτάσει. Γιατί αν μεσολαβούσε χρεοκοπία, όπως συνέβη με την Αργεντινή, που μας την εμφάνιζαν κάποιοι ως παράδειγμα προς μίμησιν, μια αργεντινέζικη χρεοκοπία για χρόνια θα μας κυνηγούσε. Όπως συνέβη στην Αργεντινή, που ακόμα την κυνηγά η χρεοκοπία της εκείνη. Και ξέρετε πόσο χρέος έκοψε η Αργεντινή? Μετά από τρομερές ταραχές και αφού έφτασε στο χείλος του εμφυλίου, η Αργεντινή κατάφερε να κουρέψει μονομερώς 65 δισεκατομμύρια χρέους. Εμείς μέσα σε λιγότερο από 9 μήνες κόψαμε πέρσι πάνω από τα διπλά. Ξέρετε πόσο ήταν το χρέος μας το 9? 299 δισεκατομμύρια. Στο μεταξύ δανειστήκαμε τεράστια ποσά για να πληρώσουμε τεράστια ελλείμματα που έγιναν ακόμα πιο μεγάλα λόγω της ύφεσης που μεσολαβούσε. Και ύστερα δανειστήκαμε κι άλλα, γιατί και οι τράπεζες είχαν καταρρεύσει. Παρ' όλα αυτά, το χρέος μας σήμερα είναι 321 δισεκατομμύρια. Και αν αφαιρέσετε τα 16 και πλέον που θα πάρουμε πίσω από την επανακεφαλαίωση των τραπεζών, το καθαρό μας χρέος είναι 305. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έφτασε στο χείλος χρεοκοπίας, δανείστηκε, ξαναδανείστηκε και το καθαρό της χρέος αυξήθηκε ελάχιστα. Ουσιαστικά έχουμε ελέγξει τη διόγκωση του χρέους. Και σε κάθε περίπτωση το ποσό που θεωρούν ότι αποκλίνει για να θεωρηθεί το χρέος βιώσιμο είναι ελάχιστο. Άλλωστε η Ελλάδα δεσμεύτηκε να πιάσει πρωτογενές πλεώνασμα και οι δανειστές της δεσμεύτηκαν να της δίνουν πρόσθετες ελαφρύνσεις για να καλυφθεί και αυτή η απόκληση που όλοι συμφωνούν ότι είναι πλέον απολύτως αντιμετωπίσιμη. Συμπέρασμα. Αυτή η συζήτηση περί βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους γίνεται μεταξύ των δανειστών μας και αφορά το πώς θα μας βοηθήσουν περισσότερο εφόσον εμείς κάνουμε αυτό που έχουμε αναλάβει, δηλαδή να έχουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα. Και εφόσον συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, πράγματα που ήδη κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να τελειώσει το ταχύτερο, γιατί αποτελεί και την τελευταία τροχοπέδη για να υπάρξουν οι πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Λένε λοιπόν κάποιοι, εντάξει, πιάνουμε το πρωτογενές πλεώνασμα, ελέγχουμε το χρέος μας. Τι σημαίνει αυτό και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Σημαίνει πολύ απλά ότι βγαίνουμε έτσι από τη μνημονιακή εποχή. Γι' αυτό και η φετινή χρονιά ήταν η πιο δύσκολη, η πιο κρίσιμη. Και τελικά αποδείχτηκε πιο επιτυχής. Ήταν η πιο δύσκολη όπως είχαμε προειδοποιήσει. Γιατί η Ελλάδα πλήρωσε μαζεμένες όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Ήταν η πιο κρίσιμη, όπως επίσης είχαμε προειδοποιήσει. Γιατί γύρισε η τάση και η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και αυτό τα αναγνωρίζουν όλοι. Και ήταν η πιο πετυχημένη, γιατί η Ελλάδα έκανε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε ποτέ. Και πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος που έγινε ποτέ. Και πήρε το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους που έχει γίνει ποτέ. Και απέφυγε τη χρεοκοπία με τη βοήθεια των εταίρων της με τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ. Και κατάφερε να εφαρμόσει το πιο σαρωτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει γίνει ποτέ. Και σήμερα έχει περάσει στο αντίθετο άκρο από αυτό που βρισκόταν μέχρι ακόμα δύο χρόνια πριν. Σήμερα, θα το πω και αυτό για τους οικονομολόγους, έχουμε το μεγαλύτερο κυκλικά διορθωμένο πλεώνασμα, δηλαδή αφού αφαιρεθούν όλες οι πρόσκαιρες συνέπειες της ύφεσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Όπως αναγνωρίζει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ο ΩΣΑ,
Αν δεν υπήρχε ύφεση, η Ελλάδα θα είχε σήμερα πρωτογενές πλεόνασμα από 6 μέχρι 8%. Το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Αυτό δηλαδή, αυτή η επιτυχία της Ελλάδας τον τελευταίο χρόνο, πρέπει να την τονίζουμε γιατί δείχνει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πλέον νέα μέτρα λιτότητας. Χρειάζεται επιγόντως ανάκαμψη και ανάπτυξη. Το τονίζουμε και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι εξαιτίας αυτής της επιτυχίας ελπίζουμε να δώσουμε αυτή την πρώτη ανακούφιση. Πάντα κατά τα συμφωνημένα. Θα δούμε πόσο και θα δούμε σε ποιους. Αλλά αν δεν τονίζουμε αυτή την επιτυχία, πώς θα μιλήσουμε αργότερα για ανακούφιση. Φυσικά δεν πρόκειται να γυρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Αντίθετα, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τη μάχη κατά της γραφειοκρατίας, κατά της φοροδιαφυγής, κατά των στρεβλώσεων στην οικονομία, κατά της διαφθοράς. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Τη μάχη για καλύτερη και ταχύτερη δικαιοσύνη. Για αξιολόγηση ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Τη μάχη για την ασφάλεια του πολίτη. Τη μάχη ενάντια στο έγκλημα. Αλλά όλα αυτά θα γίνονται πλέον όχι γιατί κάποιοι μας τα επιβάλλουν, αλλά γιατί έπρεπε εμείς να τα είχαμε κάνει από πολλά χρόνια πριν. Την επιτυχία αυτή την τονίζουν οι ξένοι. Την υπογραμμίζουν οι πιο σφοδροί επικριτές της χώρας μέχρι πρόσφατα. Ο διεθνής τύπος κάποτε μας διέσυρε καθημερινά. Τώρα πλέον υπάρχουν πρωτοσέλιδα, δημοσιεύματα που υπογραμμίζουν αυτή την επιτυχία. Όπου προβάλλονταν τη λέξη Grexit, τώρα ο ίδιος ο τύπος με παρόμοια πρωτοσέλιδα μιλά για recovery, για ανάκαμψη επικείμενη της οικονομίας. Και αυτή τη στροφή κανείς πια δεν την αμφισβητεί. Κανείς. Όχι ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι μέσα στην Ελλάδα που προσπαθούν να την αποδομήσουν. Γιατί αμφισβητούν την επιτυχία αυτής της προσπάθειας? Γιατί προσπαθούν να αποδομήσουν αυτή την ελληνική επιτυχία? Γιατί πολλές φορές μας ειρωνεύονται προκλητικά και καθημερινά? Γιατί επικαλούνται ψεύτικα στοιχεία, διαψεύδονται συνεχώς και παρόλα αυτά επιμένουν? Την Άνοιξη μιλούσαν για το δημόσιο χρέος που είχε λέει ξεφύγει και βρισκόταν σε επίπεδα αστρονομικά. Μιλούσαν για 520 δις, για 480 δις. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν 321 και σε καθαρή θέση, όπως σας είπα, 305. Ύστερα αμφισβητούσαν το πρωτογενές πλεόνασμα. Έλεγαν ότι τα δημόσια έσοδα έχουν τάχα καταρρεύσει. Τελικά αποδείχθηκε ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, το πλεόνασμα διευρύνεται. Ύστερα μας έλεγαν ότι η ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και τώρα όλοι δείχνουν ότι θα είναι μικρότερη. Ύστερα προειδοποιούσαν ότι θα χάσουν, λέει, οι άνεργοι την πρώτη κατοικία τους από πληστηριασμούς. Και μετά διευκρινίσαμε ότι θα προστατευτεί απόλυτα η πρώτη κατοικία ανθρώπων που λόγω της κρίσης δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια. Άλλωστε, ούτε και οι τράπεζες θέλουν να καταρρεύσει η αγορά ακινήτων με μαζικούς πληστηριασμούς σε μια οικονομία που δεν έχει ακόμα επαρκή ρευστότητα. Βεβαίως θα ληφθούν μέτρα εναντίον όσων κατέφυγαν σε πρακτικές καταχρηστικές, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά και στεγαστική πίστη. Αλλά αυτό δεν αφορά ανθρώπους που λόγω της κρίσης έχουν πρόβλημα με τα δάνεια που πήραν για την πρώτη τους κατοικία. Ύστερα άρχισαν να μιλάνε για νέα μνημόνια και νέα μέτρα λιτότητας. Όχι μόνο δεν υπήρξαν νέα μέτρα λιτότητας πέρα από τα συμφωνημένα, αλλά ματαιώσαμε και κάποια που ήταν ήδη συμφωνημένα. Όπως ο νέος φόρος πάνω στον τζίρο των επιχειρήσεων και οι νέες περικοπές που επρόκειτο να γίνουν για τους ένστολους το 2014. Αυτά ματαιώθηκαν και δεν θα γίνουν. Και γιατί ματαιώθηκαν? Γιατί πάμε καλά, καλύτερα τους στόχους μας για πρώτη φορά. Και γιατί αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά, θα υπάρξουν και άλλες ανακουφίσεις, όπως ακριβώς συμφωνήσαμε από πέρσι. Αναρωτιούνται πολλοί. Γιατί κάποιοι στην Ελλάδα επιμένουν να φέρουν την καταστροφή τώρα που υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, τα σημάδια ότι σταθεροποιείται η κατάσταση? Απαντώ. Γιατί η πετυχημένη πορεία εξόδου από την κρίση καταργεί κάθε λόγο πολιτικής τους ύπαρξης. Διαψεύδει όλες τις προσδοκίες τους για επικείμενη καταστροφή. Γελιοποιεί όλες τις προτάσεις τους που από την αρχή ήταν ασυνάρτητες και που τώρα πια δεν έχουν νόημα. Προσέξτε. Εμείς πετύχαμε εκείνα που αυτοί έλεγαν ότι δήθεν επιδιώκουν. Και τα πετύχαμε όχι σε σύγκρουση με τους εταίρους μας, σε συμφωνία μαζί τους. Τα πετύχαμε όχι οδηγώντας σε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά διασφαλίζοντας την παραμονή μας στην Ευρωζώνη. Τα πετύχαμε χωρίς να απομονώσουμε τη χώρα μας σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια ταραγμένη περιοχή, αλλά δημιουργώντας νέες συμμαχίες και συσπήρωση γύρω από την Ελλάδα, στην πιο δύσκολη στιγμή. Την ώρα που όλη η περιοχή αναφλέγεται. Εκνευρίζονται
οι γνωστοί προφήτες της καταστροφής. Χάνουν την ψυχραιμία τους. Ναι, επειδή λέει εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλά τι νομίζουν? Εγώ δεν βλέπω την ανεργία? Δεν νιώθω τον πόνο? Δεν ξέρω ότι ο κόσμος ζορίζεται και υποφέρει? Τους απαντώ για να καταλάβουν μια και καλή. Ακριβώς αυτό που πολεμώ. Ανεργία λέγεται. Φτώχεια λέγεται. Ανασφάλεια λέγεται. Και το πολεμώ γιατί κορυφαίος μου στόχος και υποχρέωση είναι να εξαλείψω σε αυτή τη χώρα κάθε εμπόριο, κάθε εμπόδιο και κάθε νοοτροπία που αφαιρεί το δικαίωμα του Έλληνα για ανάπτυξη και ελπίδα. Αλλά γνωρίζω και κάτι ακόμα. Ότι αυτές οι φωνές της μιζέριας δεν προβλέπουν τα χειρότερα. Επιθυμούν τα χειρότερα. Δεν στενοχωριούνται, αλλά θέλουν να μην πάμε καλά. Επιδιώκουν να μην υπάρξει πρόοδος. Εύχονται να μην γυρίσει η Ελλάδα τη σελίδα της ανάπτυξης. Μόνο και μόνο γιατί? Για να κερδοσκοπήσουν κομματικά. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη των αγώνων και της πρόοδου, τους απαντώ. Έχουν χάσει την ψυχή τους, έχουν χάσει το φιλότιμο, θα χάσουν σε όλα. Φίλες και φίλοι, μακάρι να είχαμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση που στήριζε την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Δεν περιμέναμε ασφαλώς να συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά τουλάχιστον να στηρίζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές. Να στηρίζουν τουλάχιστον τις περικοπές της σπατάλης, το χτύπημα της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, την απομόνωση των εγκληματιών, των κουκουλοφόρων, την απομάκρυνση των επιόρκων από το δημόσιο. Αλλά αυτή είναι αντίθετη όχι μόνο με την πολιτική μας. Είναι αντίθετη με οτιδήποτε βγάζει τη χώρα από την κρίση. Δεν είναι αντίθετη σε συγκεκριμένα μέτρα που ψηφίζουμε. Καταψηφίζουν κάθε μεταρρύθμιση, ακόμα και την πιο αυτονόητη. Κάθε περικοπή, ακόμα και την πιο κραυγαλαία σπατάλη. Καταψηφίζουν την απομάκρυνση από το δημόσιο προσώπων που μπήκαν με πλαστά πιστοποιητικά. Καταψηφίζουν κάθε νοικοκύρεμα, τα πάντα. Καταγγέλουν όταν μπαίνει αστυνομία σε πανεπιστημιακούς χώρους και αποκαλύπτει κρυσφύγετα κουκουλοφόρων και τρομοκρατών που έμεναν εκεί επί δημοκρατίας, επί χρόνια. Μας κατήγγειλαν ακόμα και όταν μπήκε αστυνομία στα Γιάννενα, σε κτίριο δημόσιου νοσοκομείου που αν είναι δυνατόν είχαν καταλάβει αναρχικοί και κρατούσαν από το 2008. Κατήγγελαν με τους βαρύτερους χαρακτηρισμούς στη διεφθαρμένη ΕΡΤ που βρισκόταν σε μόνιμη απεργία επί χρόνια. Και ύστερα μας κατήγγειλαν ότι κλείσαμε την ΕΡΤ για να δημιουργήσουμε στη θέση της ένα σύγχρονο οργανισμό, αντικειμενικό ραδιοτηλεόρασης. Μας κατήγγειλαν ότι δεν φέρνουμε επενδύσεις. Και ύστερα μας καταγγέλνουν όταν φέρνουμε επενδύσεις και προσπαθούν να τις διώξουν. Αυτό δεν είναι, φίλες και φίλοι, πολιτική αντίθεση. Είναι ένα ανεπανάληπτο, πρωτοφανές ρεσιτάλ του πιο ανυπόφορου λαϊκισμού και της πιο κραυγαλαίας υποκρισίας. Οραματίζονται την καταστροφή της χώρας. Γι' αυτό και στενοχωριούνται που την αποτρέψαμε. Είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν. Νοσταλγούν οτιδήποτε μας οδήγησε στην κρίση. Θέλουν να επιστρέψουμε σε ό,τι μας οδήγησε στα διέξοδα της υπερχρέωσης. Έγιναν ένα με το χθες. Και πολλοί στενοχωριούνται που η Ελλάδα γυρίζει τη σελίδα της το αύριο. Και απέναντί τους οι νεοναζί, τι να πεις για αυτούς, καταγγέλουν τις ακρότητες αριστεράς και απαντούν και εκείνοι με ακρότητες. Χώρια που ψηφίζουν μαζί με την άκρα αριστερά εναντίον κάθε μεταρρύθμισης. Μιλάνε για Ελλάδα και εκφράζουν ό,τι πιο αντίθετο με την ελληνική σκέψη και το ελληνικό πνεύμα. Μιλάνε για πατρίδα και θαυμάζουν προκλητικά τους χειρότερους τυράννους που γνώρισε ποτέ αυτή η πατρίδα. Μιλάνε για εθνικό συμφέρον και αποδυναμώνουν τη χώρα όσο κανείς. Γιατί αντιπροσωπεύουν τους χειρότερους εφιάλτες που γνώρισε η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Η παρουσία τους και μόνο αποδυναμώνει την Ελλάδα. Την ώρα που η χώρα μας, η πατρίδα μας, χρειάζεται διεθνή στηρίγματα. Και τα δύο άκρα επαγγέλλονται την καταστροφή της χώρας ίσα ίσα τη στιγμή που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα καταψηφίζουν κάθε μεταρρύθμιση που ανοίγει πόρτα στο αύριο και μένουν γαντζωμένοι στο χθες. Δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα κηρύσσουν το μίσος μέσα στην Ελλάδα. Διχάζουν το λαό μας και κάνουν ό,τι μπορούν για να απομονώσουν τη χώρα στο εξωτερικό. Δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα περιφρονούν τη δημοκρατία, περιφρονούν τον νόμο και καλλιεργούν την αυθαιρεσία. Δεν έχουν προτάσεις για το αύριο, γιατί δεν τους ενδιαφέρει το αύριο.
Έχετε ακούσει κάποια πρόταση συγκεκριμένη από τα δύο άκρα? Καμία. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να διχάσουν την Ελλάδα, να τη σύρουν σε νέους διχασμούς. Κανείς τους δεν θα κυβερνήσει, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το μόνο που θέλουν να συγκρουστούν μεταξύ τους πάνω στα ερείπια αυτής της χώρας. Δεν θα τους περάσει. Η χώρα γυρίζει σελίδα. Βγαίνει σιγά σιγά από την κρίση και βάζει στο περιθώριο τα άκρα και τις ακρότητες. Και όσο βελτιώνεται η κατάσταση και στην οικονομία και στη δημόσια ασφάλεια, τόσο θα μπαίνουν οι ακραίοι στο περιθώριο. Όσο η Ελλάδα θα αναδεικνύεται σε δύναμη σταθερότητας, σε μια όλο και πιο ασταθή περιοχή, τόσο ο ελληνικός λαός θα αφήνει στο περιθώριο δυνάμεις αποσταθεροποίησης και εξτρεμισμού. Αυτή η πατρίδα ανήκει σε όλους και όλοι μαζί θα τη σώσουμε, εκτός από εκείνους που δεν τη θέλουν να σωθεί, που θέλουν το λαό διχασμένο και τη χώρα απομονωμένη. Και τέλος, φίλες και φίλοι, Παναγιώτατε, όλοι αναρωτιούνται. Εντάξει, από του χρόνου θα έχουμε ανάκαμψη και πλεώνασμα. Εντάξει, σιγά σιγά θα απορροφηθεί, θα αρχίσει να απορροφιέται η ανεργία, θα ξεπερνιέται η κρίση. Αλλά μετά πού θα πάει η Ελλάδα? Πού θα διαφέρει από αυτήν που γνωρίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν? Πόσο θα χρειαστεί για να συνέλθει οριστικά? Μερικοί λένε ότι θα χρειαστούμε 20 και 30 χρόνια για να επιστρέψουμε στα επίπεδα ευημερίας που ήμασταν πριν την κρίση. Άλλοι λένε ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον στις επόμενες 2-3 γενιές. Είναι αυτά αλήθεια? Απαντώ, είναι ψέματα. Αυτή τη στιγμή οι πιο συντηρητικοί υπολογισμοί θεωρούν, συντηρητικοί υπολογισμοί, ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στα επίπεδα ευημερίας που ήταν πριν την κρίση γύρω στο 2020. Αλλά δεν υπολογίζουν πολλά που μπορούν να φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ακόμα ταχύτερα. Για παράδειγμα, δεν υπολογίζουν καθόλου έσοδα από εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων. Δεν υπολογίζουν καθόλου την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Είναι ιδιαίτερες συντηρητικές οι δικές τους πράξεις, οι υπολογισμοί τους. Και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα από αυτά που προβλέπουν. Γιατί το καινούριο αναπτυξιακό πρότυπο θα έχει 5 χαρακτηριστικά. Θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα. Σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, οι εξαγωγές συμβάλλουν στο ΑΕΠ κατά 15,5% και μαζί με τον τουρισμό, εξαγωγές και τουρισμός, δηλαδή εξωστρέφεια, συμβάλλουν στο 28% στο ΑΕΠ της χώρας. Μέχρι το 2020 πάνω από το 50% του ΑΕΠ θα μπορεί να προέρχεται από την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και αυτό θα σηματοδοτεί μια αναπτυξιακή έκρηξη. Σήμερα η μεταποίηση συμβάλλει με το 9% στο ΑΕΠ. Το 2020 μπορεί να ξεπερνά το 12, να φτάνει και το 15. Και αυτό θα στηρίζεται στην καινούρια ανταγωνιστικότητα που αποκτά η ελληνική οικονομία. Και επίσης θα σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση της Ελλάδας σε μια οικονομία που παράγει πλούτο και ευκαιρίες, που κατακτά νέες αγορές και νέους ρόλους. Είχα μια συνάντηση προχθές με όλους σχεδόν τους παραγωγικούς φορείς. Όλοι με διαβεβαιώνουν ότι αυτά είναι απόλυτα εφικτά ως στόχοι. Και εγώ τα πιστεύω. Και γι' αυτά δουλεύουμε. Και τα δύο αυτά μαζί, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, φωτογραφίζουν μια χώρα που δεν αναζητά προστάτες, αλλά αντίθετα διαδραματίζει σημαντικούς γεωπολιτικούς ρόλους και βρίσκει συμμάχους. Μια ισχυρή Ελλάδα, μια αξιόπιστη Ελλάδα, μια υπολογίσιμη Ελλάδα. Κοιτάξτε, επισκεφθήκαμε μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης και αλλάξαμε την ψυχολογία των εταίρων μας απέναντι στην πατρίδα. Επισκεφθήκαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεφθήκαμε την Κίνα. Σε λίγες μέρες πηγαίνουμε στο Ισραήλ και ανοίγουμε νέους ορίζοντες για την Ελλάδα. Σκεφτήκαμε την Τουρκία και έχουμε πετύχει με εθνική αξιοπρέπεια την απαραίτητη ηρεμία ανάμεσά μας. Απαραίτητη και για μας και για εκείνους. Όλα αυτά αυξάνουν βήμα-βήμα τη γεωπολιτική βαρύτητα της Ελλάδας. Κάτι που κανείς δεν πίστευε ένα χρόνο πριν. Και τα τρία αυτά μαζί, εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και γεωπολιτική ισχύς, δημιουργούν και προς τα μέσα μια κοινωνία που θα σέβεται τον πολίτη, που θα τον εμπιστεύεται, που θα του προσφέρει υπηρεσίες και ευκαιρίες, που θα επενδύει στην παιδεία και τον πολιτισμό, δηλαδή το πιο μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, στον Έλληνα και στα ταλέντα του. Και όλα αυτά μαζί θα συμπληρώνονται από φυσικούς πόρους που ξέρουμε πια ότι υπάρχουν και που μπορούν να αναβαθμίσουν και τον ρόλο της χώρας μας και τον πλούτο της. Αλλά για να αξιοποιήσουμε όλον τον ενεργειακό μας πλούτο, ιδιαίτερα στην ΑΟΣ, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι στο εσωτερικό. Να ενισχύσουμε τα στηρίγματα και τις συμμαχίες μας στο εξωτερικό
και να κάνουμε βήματα προσεκτικά. Μόλις προχθές ο αντιπρόεδρος, ο κ. Βενιζέλος, είχε πολύ σημαντικές συνομιλίες στο Κάιρο με την Αιγυπτιακή ηγεσία και υπάρχουν θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα για την ΑΟΣ. Όλα αυτά μπορεί να έχουν γίνει πραγματικότητα στο 2020. Πράγμα που σημαίνει τελικά μπορούμε ως τότε να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο ευημερίας και την επόμενη χρονιά του 2021 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας. Να γιορτάσουμε μια Ελλάδα πιο ελεύθερη, πιο σίγουρη για τον εαυτό της, με ηγετικούς ρόλους στην περιοχή της, με μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη και σεβαστή από όλους. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Δύο κόμματα που κυβερνάμε σήμερα και πολλοί άλλοι που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Ό,τι και αν ψήφισαν στο παρελθόν. Για ό,τι καλό έγινε σε αυτόν τον τόπο, το έκαναν οι Έλληνες ενωμένοι. Όχι παλεύοντας ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτή η νέα Ελλάδα που χτίζουμε θα είναι αντάξια εκείνης που οραματίστηκαν όσοι ξεκίνησαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας μας πριν 200 χρόνια. Αυτή η νέα Ελλάδα που χτίζουμε θα είναι αντάξια με όσα οραματίστηκαν 7 γενναίες Ελλήνων από τότε. Και οι γονείς μας και οι παππούδες μας και οι δικοί τους γονείς και οι προηγούμενοι. Όλοι αυτοί που πήραν ένα ματωμένο βράχο την Ελλάδα στην άκρη της Ευρώπης, την απελευθέρωσαν, την πότισαν με το αίμα τους τόσες φορές, μετρήθηκαν πάνω της ξανά και ξανά, έδειξαν τον καλύτερο και το χειρότερο εαυτό τους, τις μεγάλες αρετές και τα μεγάλα ελαττώματά μας, αλλά τον παρέδωσαν κάθε φορά καλύτερο στις επόμενες γενιές. Όλοι αυτοί ζητούν να κάνουμε και εμείς το ίδιο και κάτι παραπάνω, να ξεπεράσουμε οριστικά τις κακοδαιμονίες που ταλαιπωρούν τη χώρα μας από τη συγκρότησή της. Να αφήσουμε οριστικά πίσω ό,τι μας σημάδεψε ως τώρα. Γιατί το αξίζουμε και το μπορούμε και θα το κάνουμε. Το ίδιο απαιτούν και τα παιδιά μας και τους το οφείλουμε. Τα λίγα προηγούμενα χρόνια, τα παιδιά μας πίστεψαν ότι θα τους παραδώσουν μια χώρα υποθηκευμένη για πολλές γενναίες. Και πολλά από αυτά έφυγαν σε άλλους τόπους. Στο χέρι μας είναι πια να διαψεύσουμε αυτούς τους φόβους και να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική από ποτέ, πιο εξωστρεφή από ποτέ, πιο δημοκρατική από ποτέ και να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας που ξενιτεύτηκαν. Άλλωστε, πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται 5-6 χρόνια σκληρής δοκιμασίας να σβήσουν 3.000 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Μα τι μας λέει η ιστορία μας? Ότι σε στιγμές διχασμού, ναι, οι Έλληνες δημιουργούν τραγωδίες. Αλλά σε στιγμές ενότητας, μπροστά στον κίνδυνο, οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Ένα μικρό θαύμα, μικρό, αρχίζει να γίνεται στην Ελλάδα. Με πολλούς κόπους, με τεράστιες θυσίες, με πολύ πόνο, με πάρα πολύ πόνο, αλλά αρχίζει ήδη. Πιστέψτε με, θα μου ήταν πολύ πιο απλό να ερχόμουν εδώ και να σας έταζα κι εγώ λαγούς με πετραχίλια. Να σας έλεγα τα εύκολα, τα ευχάριστα, τα συνηθισμένα, τα μικρά. Προτιμώ να σας πω τα δύσκολα που όμως δεν είναι πια δυσάρεστα. Τα καινούργια που ασφαλώς δεν είναι συνηθισμένα και τα μεγάλα που είναι αντίστοιχα με τις φιλοδοξίες αυτού του λαού, αντίστοιχα με την ιστορία του, αντίστοιχα με τα όνειρα που έχει για τα παιδιά του. Τέλος η αναδιανομή δανεικών. Στο εξής η ελληνική κοινωνία θα αναδιανέμει δίκαια τον πλούτο και τις ευκαιρίες που θα παράγει. Τέλος η Ελλάδα του κρατισμού, της γραφειοκρατίας και των κυκλωμάτων που δεν άφηναν τίποτα να προχωρήσει. Στο εξής θα κάνουμε άλματα με εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Τέλος η Ελλάδα που αναζητά προστασία και προστάτες. Στο εξής η Ελλάδα θα κερδίζει συμμάχους, νέους ρόλους στην περιοχή της και νέες αγορές στον κόσμο. Τέλος η Ελλάδα που σαρωνόταν από κύματα λαθρομεταναστών και που κυριαρχούσε ο φόβος για την ασφάλεια του πολίτη. Στο εξής η Ελλάδα θα είναι φιλόξενη για όλους, αλλά και αυστηρή με όσους δεν σέβονται τα σύνορα και τους νόμους της. Και οι πολίτες θα νιώθουν την ασφάλεια που τους χρωστά η πολιτεία. Τέλος η εποχή που κάποιοι προσπαθούσαν να απαλλαγούν από την εθνική μας παράδοση και από την πολιτιστική μας ταυτότητα για να γίνουν τάχα ψευτοευρωπαίοι. Άλλους τους ενοχλούσε η σχολική ιστορία μας
και προσπαθούσαν να την ξαναγράψουν με απίστευτες τρευλώσεις. Άλλους τους ενοχλεί η θρησκευτική παράδοξη της Ορθοδοξίας. Παναγιώτατε, τέλος όλα αυτά. Δεν είναι αυτή ευρωπαϊκή προσέγγιση, τα λέω χήμα. Δεν έχει σχέση αυτή η προσέγγιση με την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι σέβονται και τον εαυτό τους και την ιστορία τους και την παράδοσή τους. Παντού στον κόσμο. Οι λαοί που προοδεύουν σέβονται και υπερασπίζονται την ταυτότητά τους. Υπερασπίζονται την εθνική τους κληρονομιά. Ενώ αυτοί που ξεχνούν ποιοι είναι, δεν προκόβουν. Μένουν στο περιθώριο. Αλλά και σε λίγο θα μπορούμε, σε λίγο, να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων, όπου άλλοι καθόριζαν την πολιτική μας. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε μήνα χωρίς να μας δανείσουν. Στο εξής, η Ελλάδα θα στέκεται με αξιοπρέπεια στα πόδια της. Θα ορίζει την τύχη της και θα αποδεικνύει κάθε μέρα την αξιοπιστία της, αλλά και την ευθύνη που έχει απέναντι στο λαό μας. Και αυτή η απαλλαγή από το άγος και το άχθος του υπερδανισμού θα είναι η σύγχρονη απελευθέρωση του τόπου μας. Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία μας που τόσο δύσκολα κερδίθηκαν. Αυτά πιστεύω. Γι' αυτά παλεύω. Σε αυτά σας θέλω όλους μαζί μου. Αυτά ξεκινήσαμε να κάνουμε πράξη τον τελευταίο χρόνο. Αυτά είμαι βέβαιος ότι θέλει ο ελληνικός λαός. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με στήριξαν και με στηρίζουν. Και είναι πολλοί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δική μου παράταξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα άλλα κόμματα που συγκυβερνήσαμε τον τελευταίο χρόνο. Η επιτυχία μας θα είναι όλων των Ελλήνων και για όλους τους Έλληνες. Ακόμα και για εκείνους που στέκονται εμπόδιο στις προσπάθειές μας. Ακόμα και για εκείνους που σήμερα έχουν αγχωθεί γιατί πόνταραν στην καταστροφή και βλέπουν να πλησιάζει η ανάκαμψη. Γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι για ό,τι κάνουμε. Γιατί όταν θα πετύχουμε θα ωφεληθούν όλοι και ο τελευταίος Έλληνας. Και τρία είναι τα μυστικά της επιτυχίας. Τολμάμε για τη Νέα Ελλάδα, πιστεύουμε στον Έλληνα και ενώνουμε τους Έλληνες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.